Cells. Cells. you το ηλεκτρικό πρόβατο του Philip K. Dick, έδωσα πολύ μεγάλη βάση στην εισαγωγή, χειρόγραφη από τον ίδιο το συγγραφέα, γραμμένη τέσσερα μόλις χρόνια πριν πεθάνει. Ο Ντίκ είναι δικαίως ένας από τους επιφανέστερους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας γιατί μέσα από το έργο του έθεσε σημαντικά ερωτήματα. Ερωτήματα που πηγάζουν μέσα από τους προσωπικούς του δαίμονες και τις ανησυχίες του. Ένα από τα βασικά ερωτήματα του ήταν το τι είναι ανθρώπινο. Το ερώτημα αυτό γεννήθηκε μέσα από την έρευνά του κατά τη διάρκεια της συγγραφής του The Man in the High Castle και πήρε πλήρως μοφή με το ηλεκτρικό πρόβατο και την ιδέα της ρέπλικας. Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα μέσα από το βιβλίο του Το ηλεκτρικό πρόβατο και ειδικότερα το Blade Runner 2049. Ακολουθούν spoilers. Κατά την έρευνά του σε μερολόγια ναζιστών αξιωματικών, ο συγγραφέα συναντάει αυτά τα λόγια γραμμένα από έναν αξιωματικό που δρούσε στη Βαρσοβία. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τη νύχτα από τι φωνέ των παιδιών που πεινάνε. Αυτή η φράση τον επηρέασε βαθύτατα. Δεν μπορούσε να δεχθεί ότι ένα άνθρωπο θα ήταν τόσο ψυχρό, τόσο. Απάνθρωπο. Εκείνη τη στιγμή γεννιέται στον Ντίκ η ιδέα τη ύπαρξη μορφών παρόμοιων με του ανθρώπου, αλλά χωρί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάνουν έναν άνθρωπο άνθρωπο. Κάπω έτσι δημιουργείται η ιδέα τη ρέπλυκα και μέσα από αυτέ τέθονται τα ερωτήματα που βασάνιζαν τον Ντίκ. Μια σχιζοειδή προσωπικότητα που δεν μπορεί να νιώσει αισθήματα είναι άνθρωπο. Ένα μηχάνημα με αισθήματα είναι άνθρωπο. Η κατανόηση τη τέχνη είναι σημαντική η ενσυναίσθηση απέναντι στα ζώα είναι ένα κριτήριο. Και τι γίνεται αν ταυτόχρονα δεν υπάρχει για ανθρώπου που είναι κατώτεροι. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα έρχεται μέσα από το ηλεκτρικό πρόβατο και το Blade Runner με μερικέ διαφορέ. Και οι δύο είναι άξιε αναφορά και η αρχή πολλών και μεγάλων συζητήσεων, αλλά εμεί θα ασχοληθούμε με τι απαντήσει που μα δίνει η πορεία του Κέι στην ταινία του Villeneuve. Όπω είδαμε και στο αρχικό Blade Runner, αλλά και στα συνοδευτικά κλπ τη νέα ταινία, Βασικό στοιχείο είναι η ελεύθερη βούληση. Οι χαρακτήρε αντιστέκονται στον αρχικό του σκοπό και παλεύουν για αυτό που οι ίδιοι θέλουν. Ένα αρτιώτη γίνεται μπροστά ενώ μία ρέπλικα με αρχικό σκοπό τι ερωτικέ υπηρεσίε γίνεται μαχήτρια τη αντίσταση. Στο 2049 βλέπουμε την πορεία του Κέι μέχρι την κατάκτηση τη ανθρώπινη φύση. Κατά τη διάρκεια τη ταινία μαθαίνουμε ότι το μόνο που θέλει να αποκτήσει είναι μια φυσιολογική ζωή, μια γυναίκα και οικογένεια. Να είναι κάποιο. Όταν με ο ίδιο και εμεί μπερδευόμαστε πιστεύοντα ότι είναι γιος του Ντέκαρτ και της Ρέιτσελ, καταλαβαίνουμε ότι νιώθει σημαντικός και αποκτά ταυτότητα. Μετά όμω από την αποκάλυψη της πλάνης, οι ρεπλικές με αρχηγό την Φρέισα τον προσκαλούν στον επαναστατικό αγώνα τους. Συντετριμένος ακόμα, ο okay, Κέι δέχεται να πολεμήσει και να πάει κόντρα στους δημιουργούς του. Είναι η στιγμή αυτή που ο okay, Κέι αποκτά την ανθρώπινη υπόστασή του. Καθώ θα συναντήσει το ολόγραμμα διαφήμιση τη Τζόι σε μια φοβερή σιωπηλή στιγμή, ο Κέι συνειδητοποιεί το ψέμα ολόκληρη τη ύπαρξή του και αποφασίζει να κάνει αυτό που αυτό και μόνο αυτό θέλει. Να δώσει στην Άννα αυτό που πάντα ο ίδιο ήθελε. Η οικογένεια. Καθώ ο Κέι πεθαίνει στι σκάλε, με τι νυφάδε χιονιού να πέφτουν στο πρόσωπό του, τι άραγε σκέφτεται. Δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά για όσου εμά ακολουθήσαμε την πορεία του, έχει κερδίσει το προνόμιο να ονομάζεται άνθρωπος. Το Blade Runner καταφέρει να χειριστεί τη θέση του ως sequel μιας από τις σημαντικότερες sci-fi ταινίες ιστορίες άριστα, αλλά και να εμπνευστεί αμυδρά και αυτό από το ηλεκτρικό πρόβατο και τον Philip K. Dick, όχι από τις απαντήσεις, αλλά από τα ερωτήματα.